Υπουργός Αγωγής Αναλύσης. Σωστά το λέτε. Εμένα μου αρέσει το Υπουργός Γεωργίας, ρε παιδί μου. Το, το ίδιο είναι το αντικείμενο, έτσι κι αλλιώς είναι το ίδιο. Το ζητούμενο είναι να έρθει ανάπτυξη. Αυτό είναι το, ναι, το αυτό, μεγάλο στοίχημα. Αυτό μάλιστα. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Προσπαθώ εδώ, έχω και ένα δημοσίευμα εδώ του Έθνους που λέει ότι ψάχνετε για ισοδύναμα για τους αγρότες για να καλμάρετε τις αντιδράσεις τους, κάπως να ελαφρύνετε αυτά τα πακέτα, τα φορολογικά, τα ασφαλιστικά. Κύριε Οικονομέα, είχαμε παραμονές των εκλογών δεσμευθεί απέναντι στον ελληνικό λαό, ιδιαίτερα έτσι στον αγροτικό κόσμο, ότι τις όντως επώδυνες επιπτώσεις που έχει η νέα συμφωνία και στον αγροτικό χώρο θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν να τις απαλύνουμε. Γι' αυτό και τα προαπαιτούμενα δεν συζητήθηκαν στην αρχή, παρέχοντας τη δυνατότητα σε εμάς να προσπαθήσουμε σε αυτό το διάστημα να δούμε τι μέσα από μια διαπραγμάτευση με τους δανειστές θα μπορέσουμε είτε ως ισοδύναμα, αντισταθμιστικά, γενικά δηλαδή, να απαλύνουμε αυτό που σας είπα τις επιπτώσεις. Βασικά είναι δύο, θα έλεγα έτσι, τα πολύ σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό χώρο. Συγχωρέστε με, κύριε Υπουργέ, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για τα ισοδύναμα. Πολύ. Μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχετε βρει κανένα ισοδύναμα? Μέχρι τώρα λέω. Κοιτάξτε. Γιατί είπατε ότι μετά, πριν από τις εκλογές, λέγατε θα ψάξουμε να βρούμε ισοδύναμα. Αυτό μέχρι τώρα λοιπόν. Να ακούσει και ο κόσμος, έχετε βρει τίποτα? Κοιτάξτε, βεβαίως, διότι ένα ισοδύναμο σημαίνει ένα αντίστοιχο ποσό. Προφανώς. Ένα αντίστοιχο ποσό, όπως το αντιλαμβάνετε, δύο τρόπους έχει για να μπορέσει να βρεθεί. Το ένα είναι μέσα από το ζήτημα της εισπραξιμότητας, ΦΠΑ, φοροδιαφυγής κτλ. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Και το άλλο είναι αν μπεις σε μια ανάπτυξη, που βεβαίως εκ των πραγμάτων η ανάπτυξη θα φέρει αυτές τις προϋποθέσεις. Εμείς λέμε το εξής, ότι ιδιαίτερα στο κομμάτι της φορολόγησης, αυτή την ώρα έχουμε μπροστά μας μια εισπραξιμότητα ΦΠΑ, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του χώρου. Και το λέω δεν ανταποκρίνεται για τον απλούστατο λόγο ότι η αξία της αγροτικής παραγωγής, αυτή που όλοι γνωρίζουμε, προέρχεται μέσα από δηλώσεις, μέσα από στατιστικά στοιχεία, ξεπερνάει τα δις, ενώ αυτή που δηλώνεται είναι 3,3-3,4 δις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το υπόλοιπο κομμάτι φοροδιαφεύγει και η σύλληψή του, εγώ δεν σας λέω όλο το ποσό, έστω το μισό από αυτό, μόνο το κομμάτι της εισπραξιμότητας ΦΠΑ για το δημόσιο, ΦΠΑ το οποίο με τον τρόπο που πάμε να το αντιμετωπίσουμε δεν θα επιβαρύνεται ο αγρότης, διότι ο αγρότης στηρώντας βιβλία εσόδων-εξόδων θα συψηφίζει όπως οι υπόλοιποι επαγγελματίες το ΦΠΑ. Ποιοι τον καρπώνεται τώρα δηλαδή αυτό το κομμάτι του ΦΠΑ? Αυτό που λείπει. Ένα κομμάτι δεν εμφανίζεται καθόλου, διότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε φοροδιαφυγή. Και βεβαίως ένα κομμάτι οι ίδιοι αγρότες, αντί τηρώντας βιβλία εσόδων-εξόδων, να το συψηφίζουν, δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, με αποτέλεσμα όλοι όσοι εκμεταλλεύονται το χώρο και είναι το ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το κομμάτι αυτό, λιμένονται τη συγκεκριμένη κατάσταση. Εκεί λοιπόν λέμε ότι θα υπάρξει ένα ΦΠΑ, ένα ποσό αρκετά σοβαρό, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και ως ισοδύναμο. Αλλά επιπλέον πρέπει να δούμε και τις ιδιαιτερότητες του χώρου. Ναι. Το λέω από αυτή την πλευρά, πάντα έχοντας στο νου μας ότι υπάρχει μια δύσκολη συμφωνία, την οποία να δούμε πώς θα την εφαρμόσουμε. Η ιδιαιτερότητα του χώρου είναι ότι ξέρετε ότι πολλοίς κόσμος ασχολείται με τον αγροτικό, την αγροτική παραγωγή, ιδιαίτερα στην επαρχία. Η κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, εγώ σας λέω ότι από τους 750 περίπου χιλιάδες που παίρνουν ενισχύσεις, και εκεί είναι το, και εμφανίζονται όλοι ενισχύσεις, οι 330-340 χιλιάδες είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Εκεί λοιπόν εμείς καταθέτουμε πρόταση. Δηλαδή ο υπάλληλος που έχει όμως και 30 ρίζες ελιές, που είναι υπάλληλος στα Χανιά, αλλά κατεβαίνει στο χωριό και μαζεύει τις ελιές. Τον θέλουμε αυτό. Τον θέλεις φυσικά. Γιατί ασχολείται με την παραγωγή. Απλώς δεν απλά, είναι κατά κύριο... Απλά ναι. Δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Δεν είναι αυτό δηλαδή που το εργαλείο που θέλουμε εμείς για να... Μάλιστα. Έτσι. Εκεί λοιπόν λέμε ότι να υπάρχει μια διαφορετική μεταχείριση για τον κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. Ο μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότης να φορολογείται με βάση αυτό που προβλέπεται για το βασικό του εισόδημα. Ωραία. Για πείτε το βασικό μου κάτι, κύριε Υπουργέ. Ναι. Λέει, ο αγρότης αυτή τη στιγμή κάθε τώρα στο σπίτι και σε κοιτάζει, αν δεν έχει φύγει για το χωράφι, ξαντάζει από τον καιρό,
Και σου λέει τώρα, ρε παιδί μου, εγώ τώρα θα πληρώσω κάτι παραπάνω. Ή αυτά είναι μέτρα που θα γίνουν, θα βαστίξω βιβλία, έχουν ενημερωθεί, ξέρουν τι θα κάνουν. Κοιτάξτε, δηλαδή. Βρισκόμαστε είναι λίγο μπερδεμένοι, σε μια διαρκή ναι. επαφή, ειδικά ναι. με τους αγρότες, υπάρχει μια διαρκή επαφή εδώ και καιρό, ας πούμε. Γιατί αυτό το πράγμα ναι. δεν είναι σημερινό, έχει, έρχεται από παλιά. Εκεί λοιπόν θέλουμε να, τους, να καταλάβουν οι αγρότες ότι τηρώντας βιβλία εσόδων-εξόδων, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά όλο το κόστος παραγωγής. Το πραγματικά, τα πραγματικά. Το λίπασμα, η βενζίνα, οι αποσβέσεις, οι τόκοι και πάνω απ' όλα το μεροκάματο του ίδιου του αγρότη, της γυναίκας του, του παιδιού του. Δηλαδή μπορεί να βγουν και ωφελημένοι. Άρα λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία, επειδή όλοι αποδεχόμαστε ότι το κόστος παραγωγής στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ υψηλό, μάλιστα. δεν υπάρχει ουσιαστικά στον αγροτικό χώρο κερδοφορία. Ένα μεροκάματο και αυτό ναι. δύσκολο και μικρό. Άρα λοιπόν. Τηρώντας βιβλία εσόδων-εξόδων ή φορολογητέα ύλη μέσα από τα έσοδα-έξοδα, δεν θα υπάρχει ως καθαρό κέρδος ή θα είναι πάρα πολύ μικρό. Άρα, με εκτό που μας μένει να δούμε τι θα κάνουμε με το άλλο κομμάτι που αφορά τις ενισχύσεις. Διότι έχουμε και ενισχύσεις στον χώρο, οι οποίοι ξεπερνούν τα δύο δις τον χρόνο. Αυτές λοιπόν τώρα, να δούμε πώς τις διαχειρίζονται στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράδειγμα, έτσι, ένα κομμάτι των ενισχύσεων. Αυτό που λέμε άμεσες ενισχύσεις, τις φορολογούν. Εξωτικές ενισχύσεις είναι λεπτομέρειες τώρα αυτά που σας λέω, εντάξει, που αφορούν βοήθημα, που αφορούν ορεινές περιοχές, αδύναμες περιοχές, δεν φορολογεί. Μάλιστα. Να τις εξαιρέσουμε. Εμείς 12.000 ευρώ από τις ενισχύσεις τις έχουμε εξαιρέσει. Θα επιμείνουμε στο 12.000 ευρώ. Τώρα, όλα αυτά εσείς τώρα, Υπουργέ, όλα αυτά είναι ένα πακέτο που το έχετε, αλλά για να το διαπραγματευτείτε με τους τροϊκάνους. Ακριβώς. Ακριβώς. Θέλουμε δηλαδή να έχουμε ένα πακέτο διάφορα σενάρια. Ναι. Να διαπραγματευτούμε μαζί. Τους, ναι. έχοντας ως βασικό στόχο αυτό που αποτελεί για τον αγρότη της Ευρώπης. Είναι κάτι το ιδιαίτερο. Θέλει μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Γι' αυτό υπάρχει και η κοινή αγροτική πολιτική, γι' αυτό γίνονται όλα τα συμβούλια, για να μπορέσουμε να... Δεν είναι εμείς ζητάμε κάτι ιδιαίτερο εδώ. Κάτι το ιδιαίτερο σημαίνει για τον αγροτικό χώρο όλη της Ευρώπης. Και το ζητάμε και για μας. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Τώρα, αυτό πότε θα το ξέρουμε. Δηλαδή, πότε θα τα λήξει αυτή η διαπραγμάτευση. Κοιτάξτε, και εσείς έχετε 10 σενάρια, θα βρείτε, θα δείτε την Τζαουσέσκου, πώς τη λένε, την Δρακουλέσκου. Εμείς και εμείς θα έλεγα και. Πότε, εμείς θα έλεγα και γενικότερα για όφελος της πατρίδας μας πρέπει να τελειώσει γρήγορα η πρώτη αξιολόγηση για να μπούμε, καταλαβαίνετε, στο επόμενο κομμάτι. Τώρα, δηλαδή είναι θέμα ημερών. Είναι θέμα ημερών, 10-15 μέρες. Θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά θέλω να καταλάβουν και οι αγρότες ένα άλλο πράγμα. Ότι πρέπει να φύγουμε και μπροστά. Έχουμε ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Εμείς αυτή την περίοδο ολοκληρώθηκαν τα μέτρα και οι δράσεις σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου πάνω από 6 δις συνολικοί πόροι θα μπουν στα επόμενα 5 χρόνια στον αγροτικό χώρο για επενδύσεις. Διότι θέλουμε και πραγματικά. Θα δουλέψει εσύ τι θα καλλιεργήσει. Σε συνεννόηση μαζί τους, καταθέτουν σχέδια βελτίωσης κτλ. Θέλουμε, παραδείγματος χάρη, έχουμε ιδιαίτερα κίνητρα για νέους αγρότες να μπουν, διότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα γύρω μας. Θα του δίνει λεφτά αυτού, νόμα. Οι νέοι αγρότες θα τη χάνουν. Είναι ο άλλος 25 χρόνων. Και αντί να πάει στο βουλευτή να ζητάνε το δημόσιο, θα καταθέσει ένα σχέδιο βελτίωσης, θα τον βοηθήσουμε εμείς. Ακόμα και το ζήτημα γης, αν έχει πρόβλημα, ήδη έχουμε την απαραίτητη γη για να βοηθήσουμε τους νέους αγρότες. Μπαίνοντας λοιπόν οι νέοι αγρότες, αντί να πάρουν την επιδότηση 50% που θα παίρνουν οι υπόλοιποι, συν 25%, συν 30% για τους νέους αγρότες, για να μπορούν μια να. Για παράδειγμα, λέμε τώρα. Άρα λοιπόν, και βέβαια μέσα και από ένα πρόγραμμα γεωργικών συμβούλων, γιατί ο νέος αγρότης πρέπει να έχει το σύμβουλό του, το γεωτεχνικό, το γεωπόνο. Δίπλα γεωπόνο στα δεν έχουμε λοιπόν. Δεν έχουμε γεωπόνους εφαρμογών. Πρέπει να βγάλουμε έξω γεωπόνους για να μπορέσουμε. Ναι. Να, είναι οι συμβουλάτορες. Μας λέγανε κάτι οι αγρότες προχθές που ήρθαν ότι του την έδωσε. Από την Κρήτη, μωρέ, κριτική δική μου. Του την έδωσε αυτό που του είπε. Ότι συγγνώμη, είπαμε πολλά παρά τα παρά. Είπαμε όχι, τα όχι, παρά. Όχι. Εγώ τους... Παρά υποσχεθήκαν πράγματα, όχι εσείς προσωπικά. Και πριν τις εκλογές, είπαμε στον αγροτικό κόσμο, όπως και στον ελληνικό λαό, κοιτάξτε να δείτε το πρόγραμμά μας του Γενάρη του 2015, δεν μπορέσαμε να το υλοποιήσουμε. Δηλαδή η ειλικρινή σχέση μαζί τους, νομίζω πως. Τουλάχιστον εγώ, σε όσους έχω κουβεντιάσει, το κατάλαβαν και οι ίδιοι και μέσα από μια καινούρια συμφωνία επώδυνη, κάτι το οποίο φάνηκε στις εκλογές, δίνοντάς μας την εντολή
Μην ξεχνάτε ότι στον αγροτικό χώρο ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τα ποσοστά του, ναι, δίνοντάς μας την εντολή να διαπραγματευτούμε όσο το δυνατόν να απαλύνουμε τα πράγματα. Ναι. Το στεβάλλον ο Μιχαλογιαννάκης που είπε, σας το είπαμε, τίθετε το. Αφού ξέρετε. Δεν είναι. Η δική μου δηλαδή. Για να το πούμε, διότι από την ώρα που υφίσταται επώδυνες επιπτώσεις, δεν μπορεί να, έτσι, να αντιμετωπίζεται έτσι, πόσο μάλλον όταν σε εξουσιοδοτεί για να δώσει τη μάχη. Να και αυτό πω, θα κάνω. Να σας πω, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα με τον ΟΓΑ. Δηλαδή, καλά τα λες, αυτό ο κύριος, κατ' επάγγελμα, τα αλλάξουμε, θα διαπραγματευτούμε. Στον ΟΓΑ όμως θα του τριπλασιάσουν τις φορές. Είναι θέμα αυτό, μεγάλο. Κοιτάξτε, είναι μεγάλο το ζήτημα του ΟΓΑ, γιατί επιπλέον είναι και ο βασικός ασφαλιστικός φορέας της Υπαίθρου. Πάνω από 1.350.000 Έλληνες αυτή την ώρα είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι αγρότες που απασχολούνται, είτε ετεροαπασχολούμενοι. Μάλιστα. Όλος αυτός ο κόσμος, έχοντας ως βασικό εργαλείο τον ΟΓΑ, πρέπει να δούμε πώς θα το κρατήσουμε. Και αυτό, από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, είναι διασφαλισμένο. Η αυτονομία στη λειτουργία του ΟΓΑ είναι διασφαλισμένη. Από εκεί και πέρα, παρακάτω. Επειδή, όπως το κατανοούν και οι ίδιοι αγρότες, όλος αυτός ο κόσμος που είναι ασφαλισμένος δεν είναι ο κόσμος ο οποίος έχει σχέση με την αγροτική δραστηριότητα. Από το 1.350 που σας είπα, άντε 700-750.000 είναι που έχουν σχέση με την αγροτική δραστηριότητα. Ναι. Άλλοι όμως, επειδή μένουν όλοι στην Ήπεθρο, επειδή κάποτε κύριε Οικονομιάκη, ναι, και κύριε Κομπουράκη, και σωστό ήταν, επειδή υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος στην επαρχία, όπως και στις πόλεις, που δεν είχαν καμία σύνταξη, κανένα εισόδημα, δόθηκε σε πολλοί κόσμο στη λογική του βοηθήματος. Αυτό βεβαίως να το δούμε τώρα, διότι ερχόμαστε και για το ασφαλιστικό, να δούμε την επόμενη μέρα. Οι συζητήσεις που γίνονται αναφέρουν ακόμα και για μια ελάχιστη σύνταξη, η οποία θα είναι σε όλους τους ασφαλισμένους. Άρα λοιπόν, σε μια τέτοια περίπτωση, δεν έχουμε ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία. Ελάχιστη σύνταξη ότι, για τους αγρότες. Κοιτάξτε, αν αντιμετωπιστεί το κομμάτι ενιαία, το ασφαλιστικό, στη λογική ότι πρέπει να υπάρχει ένα κομμάτι ελάχιστο, το οποίο να είναι το βασικό, και από εκεί και πέρα να μπαίνει το περίφημο 360. Από εκεί και πέρα να μπαίνει η λογική της ανταποδοτικότητας. Αντιλαμβάνεστε. 360 και ό,τι έχει πληρώσει παραπάνω. Αντιλαμβάνεστε για τον αγροτικό χώρο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αυτή είναι η σύνταξη, mm-hmm, το 55-60% των αγροτών, 530 ευρώ. Εντάξει, το 360 που για τους σικατζίδες και τους άλλους φαίνεται ελάχιστο, για τους αγρότες είναι καλό, γιατί είναι παραπάνω από αυτά που παίρνουν. Ακριβώς, αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή, ακριβώς. Άρα από εκεί και πέρα, βεβαίως, στη λογική της ανταποδοτικότητας. Αλλά ο τριπλασιασμός των εισφορών που είναι άμεσο. Το θέμα είναι τώρα λοιπόν αυτό ως βασική κατεύθυνση που είπαμε. Από εκεί και πέρα το άμεσο, αυτό που λέμε. Εμείς λέμε το εξής. Πάλι αναφερόμαστε στο κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, να τον κρατήσουμε όσο το δυνατόν. Και πάλι θα ζητήσουμε μια σταδιακή εφαρμογή. Δεν μπορεί άμεσα να πάμε εκεί που πληρώνουν 80-90 ευρώ, να πάμε στα 180, στα 200 ευρώ. Θα πάμε λοιπόν σιγά-σιγά, θα ζητήσουμε σε ένα βάθος 3 χρόνων, 5 χρόνων, ναι, να δούμε πώς σταδιακά. Βεβαίως μέσα σε αυτό τη χρονική περίοδο θα έχει αντιμετωπιστεί συνολικά το κομμάτι το ασφαλιστικό, και εκεί βεβαίως θα πρέπει να δούμε, διότι επανέρχομαι εγώ πάλι σε αυτό που σας είπα. Η ΟΓΑ διασφαλίζει κατά μεγάλο μέρος την κοινωνική συνοχή στην Ήπεθρο. Και αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη.